30 χρόνια σε φυλακές της Ελλάδας και της Αμερικής. Ένας άνθρωπος που ξέρει από πρώτο χέρι τι σημαίνει ελευθερία για τον κάθε άνθρωπο, τη στερήθηκε για 30 χρόνια. Ο Μπάμπης ο Θεολόγης είναι στο πρωτοσέλιδο μαζί μας, μας ανοίγει την καρδιά του και θέλω να μιλήσω στους ανθρώπους. Φαντάζομαι όχι ως παράδειγμα μίμησης, αλλά ως παράδειγμα αποφυγής. Τι κάνει τώρα μετά την αποφυλάκησή του, μετά από τόσα χρόνια. Θέλω να μιλήσω στους νέους. Να μιλήσω στους νέους, να μεταφέρει τη δικιά του εμπειρία και να παροτρύνει τους νέους ανθρώπους, τα νέα παιδιά, τα παιδιά μας δηλαδή, να μείνουν μακριά από καυγάδες, ναρκωτικά, όλα αυτά τα πράγματα που σε οδηγούν πίσω από τα σίδρα μιας φυλακής. Μπάμπη Θεολόγη, καλή σου μέρα από την Κύπρο. Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε μαζί μου. Θεωρώ ιδιαίτερη χαρά και έτσι σημαντική παρουσία εδώ στην εκπομπή μας. Έχεις ζήσει 30 χρόνια χωρίς την ελευθερία σου. Δική σου υπαιτιότητα βέβαια πάντα και δική σου ευθύνη. Μάλιστα. Ωραία. Τελειώνει. Καταρχήν, όταν πήγες, ξεκίνησε η φυλάκιση από Αμερική και κατέληξε στην Ελλάδα ή ήτανε μόνο στην Αμερική? Από 17 χρονών ξεκίνησε στην Αμερική. Με απελάσανε το 1992. Το 93 ξαναπήκα φυλακή στο Κορυδαλό. Το 95 στο 18 μήνου με άφησαν έξω για την εκδίκη. Το ξαναέστασα Αμερική μέσω Καναδά. Το 97 ξαναπήκα μέσα για 20 σκαστά χρόνια. 7 χρόνια απομόνωση. Αυτά τα 20 σκαστά που έπρεπε να κάνω 7 χρόνια απομόνωση. Και βγήκα το 2017 και το 2021 ξαναπήγα πίσω για ληστείες πάλι και μου δώσαν 7 χρόνια τέσσερις μήνες, είμαι έτσι με διακοπή ποινής αυτή τη στιγμή. Ναι. Μπάμπη μου, να σε ρωτήσω, η εμπειρία σου τώρα μέσα στις φυλακές φαντάζομαι είναι μια ιστορία κόλασης και έχεις επιστρέψει από την κόλαση. Έτσι. Τώρα, τι είναι ένα παιδί? Ένα παιδί, εσύ ξεκίνησε πολύ νεαρός. Τι κάνει ένα παιδί να βρεθεί πίσω από τα κάγκελα μιας φυλακής? Τι φταίει? Φταίει το περιβάλλον, η οικογένεια? Φταίει τα δικά του αντισώματα? Ξεκινάει από την οικογένεια. Άμα δεν δώσει σημασία στο παιδί σου, κάποιος άλλος θα δώσει σημασία στο παιδί σου. Είναι φίλοι, είναι κάποιος μεγαλύτερος, είναι οτιδήποτε, κάποιος άλλος όμως θα δώσει σημασία στο παιδί σου και κάποιος άλλος θα μάθει κάτι άλλο στο παιδί σου αντί για να μάθει το πράγμα της. Ναι. Έχεις δίκιο, η οικογένεια παίζει σημαντικό ρόλο. Αν βάλεις μετά από 30 χρόνια στέρησης της ατομικής σου ελευθερίας, ποιο είναι το συμπέρασμα που βγάζεις τελειώνοντας από αυτή την ιστορία? Τι σκέφτεται τον Μπάμπης ο Θεολόγης, ο Prisoner, με αυτό το ψευδόνυμο? Τι σκέφτεται μετά από 30 χρόνια? Επειδή σε έχω ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ 30 χρόνια φυλακή. Και δεν ήταν πολύ εύκολο. Είχα τις φυλακές πάρα πολύ δύσκολο. Πεθαίνεις Είναι ένα γόζο, ένα πόλεμο καθημερινό. Ναι. Όχι σαν τον πόλεμο του Αφγάνισταν και του Ισραήλ τώρα και τον Γκάζα τώρα αυτά. Αλλά ένας μεγάλος πόλεμος που είναι μέσα στη φυλακή. Έχω δει πολλά αδικήματα. Έχω δει πολλά αδικήματα που δεν έπρεπε να γίνουν. Καρδιά μου μεγάλωσε, ψυχή μου μεγάλωσε όλα αυτά τα αδικήματα που είδαμε. Όλη εικόνα τους ανθρώπους εκεί μέσα που βλέπεις μόνο θάνατο μέσα στα μάτια τους, που δεν βλέπεις ψυχή ούτε κάποια. Mm. Και μεγάλωσε η καρδιά μου και η ψυχή μου. Και στο μυαλό μου πάντα είχα να βοηθήσω την νεολαία στη χώρα μου όταν με απελάσουν. Για να μην τραβήξει αυτά που τράβηξα εγώ και να μην χάσει μια ολοκληρή ζωή όπως έχασα εγώ. Ναι. Θα το δούμε το κομμάτι αυτό, γιατί τώρα έχεις βάλει σαν σκοπό τη ζωή σου την επικοινωνία σου με την νεολαία, τα νέα παιδιά, να αγκαλιάσεις τα νέα παιδιά και να μεταφέρεις τη δική σου εμπειρία, την αρνητική. Όταν βγαίνει ένας άνθρωπος μετά από 30 χρόνια από τη φυλακή, αγαπητέ μου Μπάμπη, αντιλαμβάνομαι το πρώτο πράγμα που κάνει είναι να προσπαθεί να προσαρμοστεί σε ένα περιβάλλον το οποίο όμως του είναι άγνωστο, διότι φαντάζομαι ότι 30 χρόνια πριν όταν μπήκες φυλακή και 30 χρόνια μετά μιλάμε για άλλες κοινωνίες, τελείως διαφορετικά πράγματα. Πάρα πολύ διαφορετικά, πάρα πολύ δύσκολα. Το πρώτο μήνα που βγήκα έξω το 2017
από τα 20 καστά που τους έβγαλα, χωρίς άδειες, χωρίς τίποτα. Δεν έχουν άδειες. Με είχε πιάσει πανικό ένα μήνα. Νόμιζα πως μπήκα φυλακή. Βγήκα έξω στην ελευθερία, στην κοινωνία και νόμιζα πως μπήκα φυλακή. Γιατί η φυλακή ήταν το πρώτο σπίτι. Εκεί μεγάλωσα. Εκεί έζησα. Για δύο εβδομάδες δεν πήγα πουθενά. Για ένα μήνα δεν κοιμήθηκα καθόλου. Καθόλου για ένα μήνα. Κλείδωνα την καπακτοκάμαρα, την πόρτα στην καπακτοκάμαρα, την κλείδωνα. Μετά από ένα μήνα ξεκίνησα και έβγαινα έξω μόνο. Δηλαδή στο μαγαζί έπρεπε να πάω μετά. Με είχε πιάσει πολύ δύσκολα. Ναι. Πάρα πολύ δύσκολα. Πιο δύσκολο, και το συνήθισα ναι. Μετά. Συγγνώμη. Ναι, πιο δύσκολο ήταν στην Αμερική ή στην Ελλάδα. Αμερική. Αμερική. Χίλιες φορές πιο δύσκολο. Ναι. Υπάρχουν άτομα από παντού. Δεν θέλω να πω Μεξικάνοι, Μαύροι, οτιδήποτε που είναι πιο χειρότεροι, γιατί όλοι είναι χειρότεροι. Αλλά είναι πάρα πολύ πιο δύσκολα εκεί πέρα, γιατί ξυπνάς 6 ώρα, 5,5 ώρα το πρωί, 6 ώρα μόλις θα ανοίξει την πόρτα, πρέπει να είσαι στα πόδια σου, να είσαι έτοιμος με την δουλειά. Μπάμπη, η φυλακή, τουλάχιστον έτσι είναι στα χαρτιά, είναι η τιμωρία των πράξεών μας, οι συνέπειες των πράξεών μας. Ταυτόχρονα είναι και σοφρονιστική, δηλαδή κάνεις τη δική σου αυτογνωσία, ψυχανάλυση και βγαίνεις καλύτερος άνθρωπος ή όχι. Εξαρτάται ποιος είναι. Εξαρτάται τι έχει ζήσει, εξαρτάται πόσα χρόνια έχει κάνει, εξαρτάται όλα φυλακή. Η φυλακή μόνο θα σε μάθει για πιο πολλές παρανομίες. Η φυλακή θα μάθεις, δεν παιδί μου, ξεραμένη γύμνα. Θα μάθεις, έχω πάρει πτυχίο στο business, έχω πάρει πτυχίο στο χρηματιστήριο. Okay. Τώρα, τα πτυχία τι να μου κάνουν, άμα κάποιος έξω δεν θα μπορέσει να μου δώσει δουλειά, επειδή έχω φάει τόσα πολλά χρόνια και δεν έχω βιογραφικό. Τώρα, τι θα του γράψει το βιογραφικό, έχω κάνει 30 χρόνια φυλακή. Ναι, τώρα θίγεις ένα πολύ μεγάλο θέμα. Τι γίνεται μετά την αποφυλάκηση κάποιων ανθρώπων, οι οποίοι δυστυχώς ούτε δουλειά βρίσκουν και τους βάζει η κοινωνία στο περιθώριο. Αυτό είναι γεγονός που λες. Είναι γεγονός. Σκέψου ο Έλληνας που τον έχουν απελάσει στην Αμερική και έχει μεγαλώσει στην Αμερική. Δεν ξέρει τίποτα για την Ελλάδα. Από 7 χρονών Αμερική. Και να με απελάσουν μετά από 20 σκαστά χρόνια στην Ελλάδα και να μην ξέρω τίποτα, απολύτως τίποτα. Τι θα κάνω εγώ μετά. Με διώξανε. Μου δημιουργήσανε όχι ψυχολογικά προβλήματα σαν ψυχολογία. Η ψυχολογία που μου δημιουργήσανε μέσα στην πράξη, στην απομόνωση. Ήταν πολύ τραγικό τώρα αυτό. Η Αμερική στηρίζει πολύ την απομόνωση και στηρίζει πολύ την ψυχολογία που κρατούμε. Δηλαδή, παίζει με το ψυχολογικό σου. Okay. Εκεί είναι ο πόλεμος. Εκεί είναι ο πιο μεγαλύτερος πόλεμος. Είναι η ψυχολογία. Αυτό κάνουν ατσάκι, πάνε πιο πολύ βαθιά το συνοθροστικό. Συνοθροστικό σύστημα. Ναι. Ναι. Τώρα να ρωτήσω, μετά από 30 χρόνια και σε ηλικία 54 ετών βγαίνεις από τις φυλακές, καθαρίζεις με τις φυλακές, έχεις οικογένεια φαντάζομαι, κάποιους συγγενείς, σωστά? Συγγενείς, μάλιστα. Οι άνθρωποι αυτοί πώς σε δέχτηκαν μετά από τόσα χρόνια? Η οικογένειά μου, μητέρα, πατέρα, αδερφιά, με ξέρουν από μικρό παιδί, δεν με ξέρουν όταν μετά. Είναι τόσα χρόνια φυλακή, δεν θα με ξέρουν. Ούτε και εγώ δεν ξέρω αυτού. Δηλαδή είναι γονείς μου, είναι αδερφιά μου. Αλλά το ένα κομμάτι δεν ξέρει το άλλο κομμάτι. Γιατί έχω φύγει από σπίτι από 15 χρονών. Okay. Ξέρουν τον παλιό Μπάμπη. Okay. Αυτός ο Μπάμπης που ήταν
αυτό που ήταν παλιά. Δεν έχουν ιδέα για τον Παπα. Δεν έχουν ιδέα πόσο έχει αλλάξει ο Παπα. Για τη Ναι. δικιά του ζωή, γιατί έχει ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ και θέλει να προχωρήσει μπροστά στην ελευθερία. Ακόμα προχωράμε. Ναι, Ακόμα. ναι. Μπάμπη, τώρα που βγήκες, το ψάχνεις για δουλειά, κάνεις κάτι. Ξέρω ότι έχεις ένα κανάλι στο YouTube και είναι και πάρα πολύ δημοφιλές το κανάλι σου, με πολύ μεγάλη επισκεψιμότητα, γιατί είσαι άνθρωπος που μιλάς με την καρδιά και τη λογική σου και είναι ένα παράδειγμα προς αποφυγή βέβαια η ιστορία σου, αλλά είναι ένα παράδειγμα προς μίμηση ο τρόπος που αντιμετωπίζεις σήμερα τα πράγματα. Δουλειά βρήκες? Μου έχουν προσφέρει δουλειές. Μου έχουν προσφέρει δουλειές. Αυτή τη στιγμή, okay, επειδή αυτό προσπαθώ να βοηθήσω την νεολαία. Όταν βοηθάω εγώ, ο Μπάμπης, μιλάμε για μένα, την νεολαία, επειδή το κάνω από την καρδιά μου, η νεολαία βοηθάει και εμένα. Πώς? Όταν ένα παιδί, όταν έχω βοηθήσει ένα παιδί και τον έχω αλλάξει τον δρόμο του και έχει διαλέξει αυτό το παιδί από μόνος του, εγώ μόνο που τον βοηθάω, από μόνος του πρέπει να το διαλέξει και προχωράει τον δρόμο αυτό το σωστό, για να μην τραβήξει αυτά που τράβηξα εγώ, δεν έχετε ιδέα πόσο με ανεπάθει. Δεν έχετε ιδέα πόσο με κάνει εμένα η ψυχή μου και η καρδιά μου πιο καλύτερο άνθρωπο σε αυτή την κοινωνία που δυστυχώς είναι πολύ άσχημη κιόλας. Και με κάνει να σπρώχνω πιο πολύ για να βοηθήσω την νεολαία. Σε αυτή τη στιγμή δεν τις πήρα τις δουλειές. Η δουλειά μου είναι η νεολαία. Αυτό κυνηγάω, αυτό θα πετύχω. Ακούτε με. Αυτό θα πετύχω να βοηθήσω όσα παιδιά μπορώ να φύγουν από τις συμμορίες, να φύγουν από το γκέν, όλα αυτά που είναι 5 και 10 μαζί με μαχαίρια, με οτιδήποτε πάνω του. Γιατί στο μέλλον της Ελλάδας και θα με θυμηθείτε. Αυτά τα παιδιά θα μπαίνουν μέσα στα σχολεία και θα πυροβολούν τα άλλα παιδιά. Εκεί θα φτάσουν. Θα με θυμηθείτε σαν την Αμερική όπως είναι. Μπάμπη, το βλέπουμε και σήμερα ότι η βία ειδικά ανάμεσα και η παραβατικότητα ανάμεσα στα νέα παιδιά έχει χτυπήσει κόκκινο. Δεν το συζητάμε αυτό. Είναι μεγάλο πρόβλημα, τεράστιο πρόβλημα. Έχουν χαθεί και ζωές. Το θέμα, ξέρεις τι είναι, ότι τα παιδιά αυτά, και το καταλαβαίνεις εσύ καλύτερα γιατί βγήκες τώρα από τη φυλακή, ότι ζουν σε μια ζούγκλα. Ζουν σε ένα περιβάλλον το οποίο είναι ακατάλληλο για να μεγαλώσει ένα παιδί. Ναι, δυστυχώς. Και δεν σκέφτεται. Και ξέρετε κάτι, δεν έχουν ιδέα τι πάνε να πει φυλακή. Δεν έχουν μπει ποτέ μέσα. Δεν έχουν ιδέα τι πάνε να πει ο νόμος και ο νόμος που βγάζουν, τους βγάζουν. Δεν έχουν ιδέα πως άμα κάνουν αυτό το αδίκημα θα φάνε αυτά τα χρόνια. Δεν έχουν ιδέα. Κάποιος πρέπει να του δείξει τον νόμο. Κάποιος πρέπει να του δείξει μέσα τη φυλακή. Τι πάνε να πει φυλακή. Έτσι. Τι πάνε να πει κέρδη, τι πάνε να πει το φαγητό μες στη φυλακή. Τι πάνε να πει αυτό το ποτήκι που είναι τόσο μες στη φυλακή. Τι πάνε να πει αυτή η κατσαρίδα που είναι τόσο μες στη φυλακή. Και εσύ μαζί σου, κοιμάται μαζί σου, περπατάει επάνω σου. Έχεις δίκιο. Και να σας πω και κάτι άλλο για την νεολαία. Μια φορά έβαλα το κουτάλι μου στο ρίτσι και μια κατσαρίδα το πάτα από άλλο το κουτάλι. Αυτή τη ζωή θες. Αυτή είναι η μάγκια και αυτό προσπαθώ να τους φτιάξω, αυτό προσπαθώ να τους... Προσπαθώ να ξεκινήσω κάτι προγράμματα που δείχνεις την νεολαία, άμα κάνεις αυτό, αυτό θα πάθεις. Θα το δείξεις, θα μπεις μέσα στο μυαλό του παιδιού, αυτό το παιδί θα δει τη φυλακή, αυτό το παιδί θα νιώσει τη φυλακή και αυτό το κέρδι, πόσο βρώμικο είναι, πώς είναι σαν το 1930 κάτι και δεν είναι πολύ εύκολο και δεν είναι σωστό για την νεολαία αυτό που γίνεται τώρα, γιατί το μέλλον της νεολαίας
κάνει εφέκ, όλα τα παιδιά της νεολαίας για το μέλλον. Έχεις γιατί δίκιο. Έχεις το δίκιο. Δικό σου το, συγγνώμη, το δικό μου το παιδί μπορεί να είναι καλό παιδί, μπορεί να προχωράει στον δρόμο. Αλλά το άλλο το παιδί που είναι δίπλα δεν θα προχωρήσει στον στο δρόμο και δεν είναι καλό παιδί που κάνει παρανομίες και όλα αυτά. Αλλά όταν μεγαλώνει, αυτό το παιδί που κάνει παρανομίες, δεν ξέρεις τι μπορεί να κάνει στο δικό σου το παιδί. Έχεις δίκιο, απόλυτα. Πάει το σωστό δρόμο. Έχεις δίκιο. Γι' αυτό αυτό το παιδί πρέπει να αλλάξει, γιατί είναι για όλα τα παιδιά. Δεν είναι μόνο για αυτό το παιδί που έχει πρόβλημα. Είναι και αυτό το παιδί που δεν έχει πρόβλημα, που αυτό το παιδί που έχει το πρόβλημα μπορεί να κάνει κάτι σε αυτό το παιδί που δεν έχεις έχει δίκιο. Πρόβλημα. Ξέρεις τι, επειδή μιλάς, Μπάμπη, με την καρδιά σου και επειδή ξέρεις τι σημαίνει στέρηση ατομικής ελευθερίας, ειδικά για ένα τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα σε συνθήκες φυλακών. Έτσι, δεν πάμε διακοπές στις φυλακές να τις δούμε και να φύγουμε. Μπαίνει μέσα και το μέσα είναι σκληρό, πάρα πολύ σκληρό. Είναι μια κόλαση που έχεις απόλυτο δίκιο. Δεν μπορεί να, δεν πρέπει και δεν θέλει να ζήσει κανένας άνθρωπος, κανένας νέος άνθρωπος, αυτά που πέρασε εσύ. Και ο αγώνας ο δικός σου, είμαι σίγουρος, θα πιάσει τόπο. Γιατί μιλάς με μια γλώσσα απλή, τη γλώσσα της καρδιάς, που μπορεί να ακουμπήσει τα νέα παιδιά. Έτσι, και αυτό είμαι, θα έχει αποτέλεσμα. Και πραγματικά σε ευχαριστώ και για την κουβέντα μας, αλλά και για όλα αυτά που κάνεις. Σε παρακολουθώ από το, μέσα από το διαδίκτυο και νιώθω κι εγώ ότι κάθε κουβέντα σου έχει πολύ ουσία. Κάθε κουβέντα σου βγαίνει από το μυαλό και από την καρδιά σου. Και είναι πολύ μεταδοτική στα νέα παιδιά και σε μεγαλύτερα παιδιά. Εμείς δεν θα χαθούμε. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε, αγαπητέ Μπάμπη, θεολόγοι. Να πω ένα πράγμα. Παρακαλώ, παρακαλώ, παρακαλώ. Τα νέα παιδιά θα ακούσουν κάποιους που έχει εμπειρία. Κάποιον που θα μπορούν να συνεχιστούν. Κάποιον που έχει περάσει πολλά στη ζωή του και μπορούν να ακούσουν. Αυτός με τη γραβάτα. Δεν θα τον ακούσουν ποτέ. Σωστό. Ποτέ, ποτέ, σωστό. Ποτέ. Σωστό. Θα ακούσουν αυτόν, ναι, που τα έχει περάσει. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ σε ευχαριστώ. Καλημέρα σε όλη την Ελλάδα. Να είσαι καλά, Μπάμπη μου, να είσαι καλά, θα ξαναπούμε. Ευχαριστώ. Φίλες και φίλοι, πάμε τώρα σε ένα σύντομο διάλειμμα και αμέσως μετά.